545 ελληνικές ακτές, 16 μαρίνες και 6 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία, με τη χώρα μας να έρχεται δεύτερη ανάμεσα σε 49 χώρες. Πρώτη και φέτος σε επίπεδο χώρας αναδείχθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής με 96 σημαίες. Στον Δήμο Χερσονήσου, η Γαλάζια Σημαία θα κυματίζει σε 17 πεντακάθαρες παραλίες, με τον Γιάννη Σέγκο να αναφέρεται στο σημαντικό αυτό θεσμό, όπως και στα μηνύματα για την τουριστική σεζόν. Η Γαλάζια Σημαία είναι ένας σημαντικός θεσμός ευρωπαϊκός που έχει να κάνει με την ποιότητα και των νερών, αλλά και των υπηρεσιών στις παραλίες. Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοστατεί και πάλι, παρότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε επίπεδο τουρισμού. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτού του τύπου τη δράση και σε αυτού του τύπου τη θεσμική προβολή. Σε επίπεδο Κρήτης, οι παραλίες που βραβεύτηκαν ανέρχονται σε 120, εκ των οποίων οι 33 αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Χάνιων, οι 18 την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, οι 29 την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και οι 40 την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η αλήθεια, αν θα κυματίσουν και φέτο 9 γαλάζιες σημαίες στο Δήμο Σιτίας, είναι η επιβράβευση των προσπαθειών όλων των χρόνων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να παρέχουμε στους δημότες μας, στους επισκέπτες, στους ανθρώπους μας καθαρότερες παραλίες, οι οποίες αποδεικνύεται και από τις δειγματοληψίες που γίνεται, με πρόσβαση σε αμαία, με τις κατάλληλες υποδομές για τους ναυαγοσώστες. Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται το 1987 σε ακτές και μαρίνες, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτή να είναι εξαιρετική. Η Ελλάδα ολόκληρη, αλλά ειδικά τα νησιά μας και η Κρήτη, έχουν καταλήξει να είναι ασφαλέστατοι προορισμοί και μάλιστα υγειονομικά θωρακισμένοι, καθώς όλη η Κρήτη, αλλά και ο Δήμος Χερσονήσου, έχει δίπλα του πολύ μεγάλες υγειονομικές δομές υγείας, όπως είναι τα νοσοκομεία μας, τα κέντρα υγείας, με αποτέλεσμα ο τουρίστας, ο επισκέπτης, έχουν μια σίγουρη και εξασφαλισμένη ασφαλή παρουσία στον τόπο μας.